Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Όλα θα αλλάξουν, όμως, όταν η Αθηνά δεχθεί ένα τηλεφώνημα από την Αμερική που θα την ταράξει και θα ανατρέψει τα δεδομένα. Ο Μάνος και η Αθηνά ζητούν από τους συνεργάτες τους στην Αμερική να ψάξουν για τον Ισίδωρο. Η Μαρίνα φτάνει στην Αθήνα προκειμένου να συμπαρασταθεί στον Μάνο και αποφασίζουν να μην κοινοποιήσουν σε κανέναν την εξαφάνιση του μέχρι να συγκεντρώσουν πληροφορίες. Η Ιουλία αναγκάζεται να μιλήσει στον Στάθη για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Ισίδωρου, ένα τηλεφώνημα λαμβάνει ο Μάνος, από άγνωστο αριθμό, στρέφει την υπόθεση της εξαφάνισης τελείως αλλού. Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στη σειρά «Η γη της Ελιάς», μιας και η Αμαλία γίνεται ο φύλακας άγγελος του Ισιδώρου και θα είναι αυτή που θα τον σώσει. Αρχικά, ο Μάνος και η Αθηνά ανησυχούν πολύ με την εξαφάνιση του πρώην δημάρχου. Ο Ισίδωρος είναι πάρα πολύ τυπικός στα ραντεβού του. «Σας παρακαλούμε, ψάξτε και εσείς εκεί, στο ξενοδοχείο του Ιαλού», τους λένε. Την ίδια στιγμή, η Μαρίνα φτάνει στην Αθήνα προκειμένου να συμπαρασταθεί στον Μάνο, «Αγάπη μου, μην ανησυχείς, θα τον βρούμε». «Ο πατέρας σου είναι πολύ έξυπνος και δυνατός, δεν θα του έχει συμβεί τίποτα», του λέει, ενώ ο Μάνος της λέει, «Και πού είναι ρε Μαρίνα, άνοιξε η γη και τον κατάπιε». «Να σου πω». Καλύτερα να περιμένουμε λίγο ακόμα και να μην πούμε σε κανέναν για την εξαφάνιση, μέχρι να δούμε τι έχει συμβεί και να μαζέψουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, λέει, και η Μαρίνα συμφωνεί. Η Ιουλία από πλευράς της δεν μπορεί άλλο να κρύβεται και αναγκάζεται να μιλήσει στον Στάθη, πάμε να τρελαθούμε. Δεν ταξίδεψε ποτέ για Αμερική. Το τηλέφωνό του είναι κλειστό και δεν έχουμε κανένα νέο από πουθενά. «Ειλικρινά θα πεθάνω αν του συμβαίνει κάτι κακό», του λέει. Λίγες μέρες μετά, οι απαγωγείς επικοινωνούν ξανά με τον Μάνο, «Τι έγινε, θα φέρεις τα χρήματα ή δεν θέλεις να ξαναβείς τον πατέρα σου» και ο Μάνος του ζητάει να βεβαιωθεί πρώτα ότι ο πατέρας του είναι καλά και τότε εκείνοι του επιτρέπουν να ακούσει τον Ισίδωρο για λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Μάνο κάνε ό,τι σου λένε, προλαβαίνει να του πει. Λίγο αργότερα, ο Μάνος αναγκάζεται να ενημερώσει τον Κουράκο για την απαγωγή του Ισίδωρου, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς να το καταλάβουν οι δράστες, «Δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν μπορώ να μαζέψω τόσα χρήματα και φοβάμαι πολύ για τον πατέρα μου. Σε παρακαλώ να είσαι όσο πιο διακριτικός γίνεται. Αν μας πάρουν χαμπάρι θα τον σκοτώσουν», λέει στο Κουράκο. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Αμαλία κάνει μια κίνηση που ξαφνιάζει τους πάντες, με την ίδια να γίνεται ο φύλακας άγγελος του Ισιδώρου, όπως θα δούμε στη γη της Ελιάς, πόσα χρήματα έχουν μαζευτεί, το ποσό που μένει για να συμπληρωθούν τα λίτρα, θα το συμπληρώσω όλο εγώ, τους λέει και παθαίνουν όλοι σοκ. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές, αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.